Very good score, 0-0. That's the best. They will say that we arranged it. The score. Πολύ χαλαρή, με χιούμορ και σε φιλικό κλίμα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αχμέντα Βούτογλου τα λένε στα αποδυτήρια του Φατίχ Τερί μετά το ισόπαλο φιλικό 0-0 Τουρκίας-Ελλάδας. Κουβεντούλα και αστεία από τον Έλληνα και Τούρκο πρωθυπουργό που έψαχναν να βρουν τον προπονητή της εθνικής μας. Where is the coach? Και αμέσως μετά ο Αχμέντα Βούτογλου ζήτησε να μάθει ελληνικά. How can I say congratulations in English? Συγχαρητήρια. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε και με τον προπονητή της εθνικής, Μίκαελ Σκίμπε. Ενώ και ο Αχμέντα Βούτογλου θυμήθηκε ότι ο τεχνικός της εθνικής μας έχει δουλέψει στην Τουρκία. Και ήρθε η ώρα για τους Έλληνες παίκτες. Θερμές χειραψίες και συγχαρητήρια με όλους τους διεθνείς και πολύ περισσότερο με τον Σωτήρη Νίνη, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός. Η συνέχεια στα αποδυτήρια της Τουρκίας, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να χαιρετά τον Τούρκο προπονητή Φατίχ Τερίμ και μετά να γνωρίζει και τους παίκτες του, όταν μάλιστα γίνονται συστάσεις με τον αρχηγό Αρντά Τουράν που παίζει στην Μπαρτσελόνα, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτεται. Μπαρτσελόνα, it's my favorite team. Ενώ δείχνει και γνώση του διεθνούς ποδοσφαίρου, όταν γίνεται αναφορά στην Μπεσίκτας, σπέβδει. Μπεσίκτας. Black and white. Χειραψίες με όλους. Και λίγο πριν την αναχώρηση, η παραδοσιακή αναμνηστική φωτογραφία. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αχμέντα Βούτογλου, φορώντας κασκόλ με την ελληνική και τουρκική σημαία, παρακολούθησαν μαζί το παιχνίδι. Ωστόσο, πολλοί Τούρκοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, καθώς αποδοκίμασαν έντονα τη στιγμή της ανάκρουσης του ελληνικού εθνικού ύμνου. Ανάλογο σκηνικό και λίγο αργότερα, στη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής και τα θύματα στο Παρίσι.